όλους τους ομιλητές μας και όπως ο ίδιος ο πρόεδρος της κοινωνικής ομάδας χθες ο Αλέξος Τσίπρας το έθεσε, ο τίτλος του θέματος που συζητούμε σήμερα θα μπορούσε να ήταν «Η θέση και ρόλος των κοινοβουλίων στην εποχή μιας μεγάλης και επικίνδυνης κρίσης, στην εποχή των μνημονίων», όπως είπε ο Αλέξης Μητρόπουλος πριν. Και από αυτή τη σκοπιά νομίζω έχει σημασία η όλη συζήτηση. Ποιος ο ρόλος του κοινοβουλίου σε μια εποχή συρρήκνωσης της δημοκρατίας, αφυδάτωσης της δημοκρατίας? Υπάρχει κανείς που δεν θεωρεί ότι αυτό το πρόβλημα είναι σοβαρό σήμερα? Υπάρχει κανείς αυτήν την αίθουσα που να θεωρεί ότι αυτό είναι μια λεπτομέρεια η οποία πρέπει να προσπερνάτε στο όνομα κάποιων σκοπιμοτήτων? Ελπίζω όχι. Τουλάχιστον σε όλη την Ευρώπη, για να μπω σε όλο τον κόσμο, αυτό είναι ένα κεντρικό θέμα σήμερα. Η δική μας άποψη ήταν και είναι ότι γενικά, αλλά ειδικά σε τέτοιες περιόδους, η Βουλή πρέπει να είναι ο χειρό της δημοκρατίας. Ανάχωμα στις προσπάθειες υπονόμευσης της δημοκρατίας ή εκφυλισμού της από όπου και αν προέρχονται. Και αυτό βεβαίως ισχύει γενικά, ισχύει και ειδικά σήμερα και τους συγκεκριμένους λόγους που αναφέρθηκαν από τους ηγητές μας. Πράξη νομοθετικού περιεχομένου κλπ. Επειδή η Βουλή όμως είναι ένας οργανισμός που με μία έννοια διοικείται, να το πω εντός εισαγωγικών, λειτουργεί με την ευθύνη του Προεδρείου, τα ερωτήματα αυτά γίνονται και πιο συγκεκριμένα. Ποια η στάση του Προεδρείου της Βουλής όταν η κυβέρνηση προσπαθεί να κάνει τη Βουλή υφυπουργείο? Ή μήπως δεν συμβαίνει αυτό? Ποια η στάση του Προεδρείου όταν αγνοείται στην ουσία, όταν φέρνεται πρώτα τελεσμένο γεγονότων? Ή μήπως τη διάσκεψη των Προέδρων, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν έχουμε βρεθεί άπειρες φορές? Εδώ βλέπω τον κύριο Πρόεδρο, τον κύριο Κακλαμάνη, μπροστά σε τέτοια αδιέξοδα. Κάντε το, όχι επειδή είναι σωστό, αλλά επειδή πρέπει, διότι διαφορετικά θα καταρρεύσει η χώρα και όλα τα άλλα που ακούσατε. Για να είναι όμως η Βουλή ο χειρό της δημοκρατίας, ανάχωμα σε προσπάθειες εκφυλισμού της δημοκρατίας, η Βουλή πρέπει να ανακτήσει έστω τη σχετική αυτονομία της, αυτή που προβλέπει το Σύνταγμα, έναντι των κυβερνήσεων και της εκτελεστικής εξουσίας. Εγώ δεν θέλω να προσφέρω εύσημα σε κανένα, αλλά επειδή είμαι αρκετά χρόνια μέσα στην αίθουσα αυτή, πρέπει να πω ότι αυτό που λέω δεν είναι ανέφικτο. Και ο κύριος Απόστολος Κακλαμάνης και ο κύριος Σιούφας και άλλοι που ενδεχομένως εγώ δεν είχα την τιμή ή την ευκαιρία να γνωρίσω, ξέρω, το έζησα, ότι έδιναν αυτή τη μάχη της διαφύλαξης κάποιου βαθμού αυτονομίας του Κοινοβουλίου. Έχω την αίσθηση ότι αυτή η προσπάθεια έχει υποχωρήσει τα τελευταία χρόνια, όχι υποχρεωτικά, να το πω αλλιώς, με ευθύνη όλων μας. Δεν αποδίδω προσωπική ευθύνη στον Πρόεδρο γι' αυτό. Επομένως υπάρχει ένα θέμα. Και όσοι κάνουν ότι δεν το βλέπουν, φοβούμαι ότι δεν είναι ειλικρινείς ούτε με τον εαυτό τους. Αυτό εμφανίζεται, η ανάγκη δηλαδή αυτονομίας, εμφανίζεται ιδιαίτερα σε κρίσιμες στιγμές. Σε στιγμές που έχουν μία, ας το πω έτσι, ιστορική διάσταση οι αποφάσεις που παίρνουμε. Μπορεί να μην συμφωνούμε πάντα για το ποιες είναι αυτές τις στιγμές, αλλά στο ΣΥΡΙΖΑ εμείς κρίναμε ότι το νομοσχέδιο που ήρθε προχθές ήταν μια τέτοια στιγμή με ιστορικότητα. Και διότι οι τομές που επιβάλλει στην κοινωνία δημιουργούν ένα νέο καθεστώς, μη αναστρέψιμο ενδεχομένως στο μέλλον, εύκολα. Δεύτερον, διότι περικλείεται στο νομοσχέδιο αυτό ένα θέμα εξαιρετικά σοβαρό, το οποίο δεν είχε γίνει γνωστό, δεν είχε συνειδητοποιηθεί και εμείς θέλαμε να γίνει γνωστό και να συνειδητοποιηθεί, το θέμα των τραπεζών, με τρεις ειδικότερες διαστάσεις. Αποξενώνεται οι τράπεζες από το δημόσιο, το οποίο ξόδεψε χρήματα για να διασωθούν.
Εάν δεν αντιδράσουμε τώρα, σε λίγα χρόνια θα μιλάμε για κάποιες τράπεζες που θα έχουν τα κέρδη και για κάποιο κράτος ελληνικό και το λαό που θα έχουμε τα χρέη. Ιδιωτικοποίηση κερδών, κοινωνικοποίηση χρέων. Δεύτερον, όπως γνωρίζετε, οι τράπεζες, ακόμα και χρεοκοπημένες, έχουν δύναμη διότι ελέγχουν την οικονομία. Άρα, ποιος θα ελέγχει τις τράπεζες, ποιος θα ελέγχει την οικονομία? Εμείς χαιρόμαστε, διότι νομίζουμε πετύχαμε έστω ως ένα βαθμό η κοινωνία να καταλάβει ότι κάτι σοβαρό γίνεται. Και το θέλαμε και το θέλουμε αυτό. Υπάρχει ένας δεύτερος λόγος, ότι αυτό το νομοσχέδιο, που άλλοι το είπαν τρίτο μνημόνιο, άλλοι μνημόνιο 2α και ούτω καθεξής, σηματοδοτεί μια μετάβαση σε άλλη φάση. Θα έχετε και εσείς διαβάσει τον κύριο Βήμερ από τις Βρυξέλλες, άλλους αξιωματούχους, γίνεται μια ανοιχτή συζήτηση. Αυτό που ο κύριος Βενιζέλος με κάποια υποκρισία λέει το τέλος των μνημονίων και το εμφανίσου απειλή προς εμάς, στην ουσία είναι η αλλαγή του μοντέλου. Είναι αυτό που ονομάζουν οικειοποίηση των μνημονίων, εσωτερήκευση των μνημονίων, καθεστωτικοποίηση του περιεχομένου των μνημονίων. Εμείς θελήσαμε να αντιδράσουμε σε αυτό και προσπαθήσαμε να αξιοποιήσουμε όλα τα μέσα που μας έδινε ο κανονισμός της Βουλής. Η κυβέρνηση τι έκανε? Μας είπε ψέματα. Μας είπε ότι επικρέμεται η απειλή να μην πάρουμε τη δόση. Δεν μπαίνω στο θέμα δόση, αν έπρεπε, πώς πρέπει να γίνει αυτό κλπ. Είπε νομίζω ο κύριος Παπαδημούλης, να επαναλάβω κι εγώ. Εδώ έχω την ατζέντα του Eurogroup, του άτυπου. Δεν προβλέπεται τέτοιο θέμα αύριο και μεθαύριο. Προβλέπεται να συζητηθεί στις 17 του Απριλίου. Το δεύτερο το οποίο έκανε, έπαιξε με τον κανονισμό. Εγώ θα υποχωρήσω. Δεν θα πω ότι η δική μας ερμηνεία του κανονισμού είναι απόλυτα ορθή. Εγώ θα δεχτώ, για λόγους για την οικονομία της ζήτησης, ότι υπάρχει θέρμα ερμηνείας του κανονισμού. Θα χρειαστώ 2 λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Και επομένως ο Πρόεδρος της Βουλής είχε ένα δίλημα, όπως και όποιος θα ήταν στη θέση του. Πρέπει να σας αποκαλύψω ότι ρώτησα τον κύριο Μαϊμαράκη. Μόνος σου θα σηκώσει το βάρος και την ευθύνη αυτής της απόφασης? Ο κύριος Μαϊμαράκης είχε 2 επιλογές. Να κάνει αυτό που έκανε, να ενεργήσει με βάση την κρίση του. Το δεύτερο που μπορούσε να κάνει είναι να επιδιώξει μια συνένεση. Να υπάρξει προεδρείο. Χθες δεν λειτουργήσε προεδρείο. Προέδρευσα εγώ για κάποια ώρα, προέδρευσε η κυρία Κόλια για κάποια ώρα, προέδρευσε ο κύριος Μαϊμαράκης για κάποια ώρα. Δεν λειτουργήσε συλλογικά το προεδρείο σε μια στιγμή που είμαι σίγουρος ότι θα οδηγούσε σε καλύτερο αποτέλεσμα. Επανέρχομαι λοιπόν στο αρχικό θέμα και στο υπολαθάνον ερώτημα. Το τι έγινε χθες είναι η μία όψη νομίσματος. Το τι θα γίνει από εδώ και πέρα είναι η δεύτερη και πιο σημαντική. Πώς θα προχωρήσουμε λοιπόν? Θα ανεχόμαστε και στο μέλλον προσπάθειες η Βουλή να αντιμετωπίζει το Υφυπουργείο της Κυβέρνησης, ή θα αντιδρούμε όλοι μαζί ως Προεδρείο και ως βουλευτές? Θα δεχθούμε από το βήμα αυτό να ακούγονται φράσεις για πέμπτη φάλακα σε κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όπως έκανε με αμετροέπειρο ο κ. Βενιζέλος? Και βλέπω τον κύριο Ρήγα. Για ποια συνένεση μιλούσατε, κύριε Ρήγα? Για την πέμπτη φάλαγα, για την εθνική στρατηγική? Σε ποιο κέντρο εθνικό χαράχτηκε η εθνική στρατηγική? Με ποια δημοκρατική λαϊκή νομοποίηση εφαρμόζεται αυτή η πολιτική? Τώρα το θέμα δεν είναι η συνένεση της πολιτικής. Τώρα είναι το θέμα της συνένεσης επί των όρων της αντιπαράθεσης. Αυτό κρίνεται εδώ μέσα. Πώς θα κάνουμε την αντιπαράθεσή μας? Με συνένεση, με διαβούλευση, με διάλογο ή με μονομερείς αποφάσεις? Σας επισημαίνω ότι αν η επιλογή είναι με μονομερείς αποφάσεις, ανατρέπεται όλο το σύστημα εκλογής και λειτουργίας των οργάνων της Βουλής. Ο κύριος Μαϊμαράκης είναι πρόεδρος της Βουλής και από το ΣΥΡΙΖΑ ψηφισμένος. Δεν δείτε τα αποτελέσματα και τις δηλώσεις. Ωραία. Αν το αφισβητείτε και αυτό, ωραία. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Και εγώ είμαι τέταρτος αντιπρόεδρος της Βουλής, ψηφισμένος και από πολλούς από εσάς. Και προσπαθώ να συμπεριφέρομαι με αυτή την ιδιότητα. Εμείς θεωρούμε ότι η επίλυση τέτοιων θεμάτων
με όρους διαλόγου και συνένεσης μέσα σε αυτή την αίθουσα και επαναλαμβάνω συνένεση όχι για το περιεχόμενο της πολιτικής, αφού δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό εξ αντικειμένου, αλλά έστω για τους όρους λειτουργίας του Κοινοβουλίου και διεξαγωγής των αντιπροθέσεων είναι κάτι το οποίο αξίζει να επιμείνουμε σε αυτό. Τελειώνω λοιπόν. Νομίζω ότι η συζήτηση είχε νόημα, διότι ακριβώς ανέδειξε προβλήματα τα οποία δεν αφορούν μόνο στο παρελθόν, αλλά αφορούν ίσως και κυρίως στο μέλλον και τα οποία αν δεν τα αντιμετωπίσουμε με νυφαλιότητα και δημοκρατικό τρόπο, ενδεχομένως η κρίση της οικονομίας, η κρίση της κοινωνίας, η κρίση της πολιτικής να πλήξει εν τέλει και την ίδια τη δημοκρατία. Και η συγκεκριμένη πρόταση με την οποία ήθελα να κλείσω, που αφορά και το συγκεκριμένο θέμα, είναι εξής. Η διάσκεψη των Προέδρων με τη βοήθεια της, και τη συνεργασία της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής, με τη συνδρομή επιστημόνων συνταγματολόγων, ας δούμε επιτέλους αυτό το άρθρο του κανονισμού της Βουλής. Ας δούμε τι σημαίνει όμοια ή μη όμοια πρόταση. Πρόεδρε, ας επιλύσουμε το ερώτημα το οποίο τέθη εδώ. Δηλαδή, επί 6 μήνες, ό,τι και αν συμβεί, δεν θα μπορεί η Βουλή να άρει την εμπιστοσύνη σε ένα υπουργό. Ας αρχίσουμε λοιπόν με αυτά τα συγκεκριμένα ως θετικό απάβγασμα, ως θετικό αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας. Σας ευχαριστώ. Κύριε Γκλέζο, θέλετε για ένα λεπτό το λόγο, αλλά παρακαλώ να περιοριστείτε, έτσι. Ευχαριστώ. Δεν θα τα ξέρεις.